Σταθερέ διατηρήθηκαν οι τιμέ στα ευρωπαϊκά προϊόντα και υπηρεσίες υπηρεσίε τον Οκτώβριο, σύμφωνα με τα στοιχεία τη Eurostat. Ο πληθωρισμό τη Ευρωζώνη διαμορφώθηκε σε 0% από το μείον 0,1% του Σεπτεμβρίου. Για έναν ακόμα μήνα, η πτώση των τιμών πετρελαίου και φυσικού αερίου κράτησε χαμηλά τις τιμές. Αντίθετα, το κόστος για τρόφιμα, υπηρεσίες και βιομηχανικά αγαθά αυξήθηκε από 1,5 έως 0,4% αντίστοιχα. Αυξήσεις που αντισταθμίστηκαν από την πτώση του κόστους της ενέργειας κατά 8,7%. Με αργούς ρυθμούς αποκλιμακώνεται η ανεργία στην Ευρωζώνη. Το Σεπτέμβριο το ποσοστό των ανέργων έπεσε σε 10,8% από 10,9% τον Αύγουστο. Πρόκειται για το χαμηλότερο ποσοστό των τελευταίων τριών ετών, ωστόσο η ανάλυση των στοιχείων αναχώρα φανερώνει το χάσμα μεταξύ των μερών τη νομισματική ένωση. Στην Ελλάδα, όπου καταγράφεται το υψηλότερο ποσοστό τη Ευρώπη, η ανεργία παραμένει στο 25%. Λίγο καλύτερη είναι η εικόνα στην Ισπανία, ωστόσο είναι τεράστια η απόσταση από τη Γερμανία, όπου καταγράφεται το χαμηλότερο ποσοστό ανεργία τη Ευρώπη, 4,5%. Τα αντικρουόμενα στοιχεία προκαλούν πονοκέφαλο στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα που καλείται να εφαρμόσει κοινή νομισματική πολιτική.